Η πολιτεία να κάνει έλεγχο. Αυτό σου λέω. Η έρευνα που έχει γίνει για τον Τριαντάφυλλο, που τον λέει τραγουδιστή, λέει ότι δεν πήρε μισθό. Δεν λέει για τα φορολογικά του που λέει σε άλλους. Παράδειγμα, ναι, μπορώ. Ο DJ δεν πήρε... Αυτό είναι πληροφορίες, δεν είναι έρευνα. Δεν είναι πληροφορίες. Πού... Όχι. Είναι... Δεν είναι πληροφορίες. Αν δεν ολοκληρωθεί μία έρευνα και έλεγχη από την ΑΔΕ και να αναρτηθεί στο τέλος της έρευνας και του ελέγχου αν κάποιος πρέπει να πάρει πρόστιμο και αν κάποιος είναι παράνομος, μέχρι τότε όλα είναι προϊόντα ρεπορτάζ, είναι έρευνα σε όλες τις πολιτικές εφημερίδες πρωτοσέλιδο, οι μεγάλες εκπομπές. Ο Νίκος ο Ευαγγελάτος το έκανε κανονικά θέμα, έχουν τις πληροφορίες, ξέρουμε πώς βγαίνουν οι πληροφορίες και από πού βγαίνουν. Αν θέλουμε να κρυφτούμε στις λεπτομέρειες. Αυτό λέμε. Είχαμε τρελαθεί, ρε παιδιά. Έχετε τρελαθεί. Είχαμε τον δικηγόρο και μας είπε. Εφημερίδες πρωτοσέλιδα. Τα αναρτούν. Νομίζετε ότι είναι από το μυαλό του. Όχι, γιατί είπε τώρα ότι δεν έχει αναρτηθεί τίποτα στο ΑΔΕ και αυτή έκανε την εντύπωση. Πώς βγαίνουν τα δημοσιεύματα ενώ ήδη δεν έχουν ενημερωθεί. Διότι υπάρχει διαρροή. Και αυτή η κατάλληλη. Άρα πληροφορία. Άρα λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι. Γιατί το κάνουμε θέμα. Αφού δεν μπορούμε. Γιατί το κάνουμε θέμα. Μα θα με τρελάνετε τώρα. Δεν σε τρελάνουμε καλέ. Μα ήρεμα τώρα. Έχουμε και τις δύο απόψεις και μας λέει ο άνθρωπος. Ακούστε λοιπόν τη μία απόψη. Παρακαλώ λοιπόν, για πρώτη φορά ακούστηκε εδώ από την εκπομπή ότι δεν υπάρχει επίσημη τίποτα. Το άκουσα. Ωραία, τότε τι λες. Η ανεπίσημη όμως που αυτό συζητάμε. Δεν λέμε ότι δεν είναι τόση ώρα αυτό. Ναι, αλλά πέτρο βοήθεια λίγο. Δεν με βγάζει τρελό. Ανδρέα και Γιάννη, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι ο δικηγόρος αυτό το οποίο είπε είναι ότι δεν ελέγχεται η κυρία Ελέτση και ο σύζυγος. Όχι, είπε ότι στην ΑΔΕ δεν υπάρχει τίποτα. Μισό λεπτό. Ναι, Ανδρέα μου, δύο λεπτά. Δεν είναι αυτό που γίνεται μια ένταση να φεύγει. Γιάννη. Γιάννη. Ναι, αλλά δεν γίνεται να φεύγει, παιδιά. Γιάννη μου, ελάτε. Ο δικηγόρος της κυρίας Ελέτση. Έχω υποσχεθεί το 24 δεν θα ταραχτώ. Ελάτε. Ωραία, να μιλήσει ο δικηγόρος, να μας πει τι ακριβώς λοιπόν έλεγε και αν όντως έχει αναρτηθεί κάτι από την ΑΔΕ.